Νέα δεδομένα στο εργασιακό επίπεδο για χιλιάδε εργαζόμενου στον ιδιωτικό τομέα θα επιφέρει νέα χρονιά. Και αυτό γιατί ξεπαγώνουν τριετίε και μέσα αλλάζει η μισολογική κατάσταση για όσου εργαζόμενου είχαν θεμελιώσει δικαίωμα. Από 1η πρώτη, πρώτη λοιπόν του 2024 θα αρχίσουν να μετρούν οι τριετίε. Τι σημαίνει θα αρχίσουν να μετρούν, ότι αν κάποιο εργαζόμενο δεν έχει εργαστεί καθόλου από το 12 έως σήμερα, δηλαδή πρώτο έπιασε δουλειά μέσα σε αυτή τη δεκαετία, ας πούμε παράδειγμα να γίνει κατανοητό, έπιασε δουλειά για πρώτη φορά πρώτη πρώτου του 2013. Αυτός ο εργαζόμενος δεν θα δει τώρα καμία αύξηση, θα περιμένει ακόμα τρία χρόνια, γιατί, ε, για να δει αύξηση από πρώτη πρώτου του 2027. Γιατί όπως είπαμε και όπως σωστά είπατε κι εσείς, αρχίζουν να μετρούν οι τριετίες από πρώτη πρώτου του 2023. Και να πούμε και ένα άλλο παράδειγμα, όσοι είχαν, ας πούμε, το Φεβρουάριο του 12, που πάγωσαν οι τριετίες, δύο χρόνια προϋπηρεσία, αυτά τα δύο χρόνια, σε αυτά μάλλον τα δύο χρόνια, θα περιμένουμε ακόμα ένα χρόνο έως την 1η Πρώτου του 2025 για να απολαύσει μία τριετία. Από τη νέα χρονιά, ωστόσο, αλλάζει άρδιν και το φορολογικό σύστημα για χιλιάδες επιχειρήσεις. Θα φορολογούνται με τεκμαρτό εισόδημα Κάτι που σημαίνει «επιπρόσθετα βάρη» και «επιπρόσθετο κόστος λειτουργίας». Πρόκειται για τρόπο υπολογισμού που είχε εφαρμοστεί πριν από αρκετές δεκαετίες. Από τη νέα χρονιά, αναδρομικά, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, δηλαδή για τα εισοδήματα που απέκτησαν οι ατομικές επιχειρήσεις το 2023, θα φορολογηθούν με τεκμήριο. Δηλαδή, δεν θα ληφθεί υπόψη το ποσό, το ποσό που θα δηλώσουν, αλλά θα φορολογηθούν για ποσά που θα υπερβαίνουν. Θα ξεκινούν από περίπου 11-12 και θα φτάνουν ανάλογα με μια κλιμάκωση έως και 45 για ορισμένες κατηγορίες ελευθέρων επαγγελματιών. Είναι τα λεγόμενα τεκμήρια που θα φέρουν στα δημόσια ταμεία 700 περίπου εκατομμύρια έτσι και θα τα πληρώσουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Ο νέος τρόπος φορολογίας Εφαρμόζεται οριζόντια και θα επιβαρύνει ανεξαιρέτω όλου του επαγγελματίε. Επιβαρύνεται μια επιχείρηση σημαντικά. Υπάρχει βέβαια φοροδιαφυγή, αλλά εδώ επιδικαίων και αδίκων επιβάλλεται ένα νόμο γιατί το κράτο είναι σαν να παραδέχεται ότι δεν μπορεί να πιάσει του πραγματικού φοροφυγάδε και καταλήγει σε μία μέθοδο, επανέρχεται μάλλον στα παλιά. Γιατί αυτό το σύστημα ίσχυε δεκαετίες πριν. Ωστόσο, η μεγάλη πρόκληση για επιχειρήσει και εργαζόμενου είναι η ακρίβεια. Πολλέ επιχειρήσει δεν θα είναι ανταγωνιστικές λόγω του κόστου πώληση των προϊόντων και πολλοί εργαζόμενοι δεν θα μπορέσουν να αγοράσουν γιατί δεν θα διαθέτουν χρήματα. Η λέξη η... μπροστά στην οποία τρομάζουν και οι επιχειρήσει και τα νοικοκυριά είναι η ακρίβεια. Διότι η ακρίβεια έχει πάρει διαστάσει τεράστιε στα βασικά είδη διατροφή. Ε, διεκδικούμε πρωτιές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μια τεράστια ακρίβεια η οποία δεν, δυστυχώς δεν αναπληρώνεται με τις αυξήσεις στους μισθωτούς. Οι αυξήσεις υπολείπονται αρκετά των αυξήσεων στα βασικά είδη διατροφής με αποτέλεσμα να έχει επέλθει μια κατάσταση αρκετά δύσκολη. Και έρχεται τώρα να δούμε από πρώτη πρώτη 24 και νέες ανατιμήσεις. Παραδείγματος χάρη έχουμε μια αύξηση η οποία περνάει στα ψηλά και δεν καταλαβαίνω γιατί, είναι η αύξηση στα μη αλκοολούχα ποτά, τα αναψυκτικά δηλαδή, όλων των σερβιριζόμενων ειδών στην εστίαση. Από 13% γίνεται 24%. Επίσης, μια πλειάδα υπηρεσιών ακριβένουν και αλλάζουν προς το χειρότερο την καθημερινότητά μας. Αυτό θα επηρεάσει αρκετά ε, την καθημερινότητα του πολίτη και μέσα σε αυτά και ακόμα άλλα πράγματα που ανεβαίνουν, ακριβένουν τα διόδια, πολλοί έφυγαν για να πάνε στις γιορτές με άλλες τιμές διοδίων και γύρισαν μετά την πρωτοχρονιά με αρκετά αυξημένες τιμές διοδίων. Έχουμε λοιπόν μία ακρίβεια που δεν σταματάει και που η οποία ροκανίζει, πλήττει, εξαφανίζει, μειώνει το εισόδημα των εργαζομένων και των μικρών επιχειρήσεων.